Παπαχαραλάμπους μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαχαραλάμπους. Καλό σας μεσημέρι. Έχει δώσει τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας προς τις αφίξεις τουριστών στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεπερνούν το 1,65 εκατομμύρια, κύριε Παπαχαραλάμπους. Είναι ικανοποιητικός αριθμός συγκριτικά με άλλες χρονιές? Είναι στα νούμερα τα πέρσινα. Είναι μικρές οι αποκλήσεις στις τάξεις των 2-3% που βλέπουμε αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, και θεωρούμε ότι έτσι θα είναι συνεχευτική χρονιά. Από την αρχή φαινόταν ότι θα είναι μια χρονιά σταθεροποίησης και έτσι εξελίσσεται. Εντάξει, στην αρχή φαινόταν αυτό, αλλά κάπου στο μεσοδιάστημα έχουν εκφραστεί και ανησυχίες εξαιτίας της κατάστασης στην περιοχή μας, κύριε Παπαχαραλάμπους. Σαφώς. Απλά να πούμε ότι εδώ αναφέρομαστε σε αφίξεις που αφορούν και ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικά ταξίδια και ταξίδια που έχουν να κάνουν με επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους. Επίσης, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι στις αφίξεις αυτές και γενικά στις αφίξεις των αεροδρομίων μας διακίνηση γίνεται και από Τουρκοκύπριους και από μόνιμους κάτοικους Κύπρου και από ξένους. Εδώ βεβαίως μιλούμε το 1,65 με βάση την Στατιστική Υπηρεσία. Είναι καθαρά αφίξεις τουριστών και από τουρίστες που έρχονται. Και από τουρίστες που έρχονται στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας και μπορούν να πηγαίνουν στις κατεχόμενες περιοχές. Αυτή πλάι στο θεωρητικά δεν περιλαμβάνονται σε αυτά το νούμερο. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί για τις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο. Αυτή η αγορά παραμένει σταθερά πρώτη. Με τη Ρωσία τι γίνεται? Παραμένει πρώτη αγορά με περίπου κάτι περισσότερο του 1/3 όσο αφορά το ποσοστό της αγοράς. Από εκεί και πέρα, δεύτερη αγορά παρουσιάζεται με μικρή μείωση σε σχέση με πέρσι, παρά τα γεγονότα του Ισραήλ, και αμέσως μετά έρχεται η Πολωνία και η Γερμανία. Η Ρωσία σε ποια θέση βρίσκεται πλέον, κύριε Παπαχαραλάμπους? Είναι πολύ χαμηλά πλέον. Πολύ η Ρωσία, αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι χαμηλά. Μέχρι σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία δίνει περίπου 20.000 αφίξεις, που είναι και 40% λιγότερο από ό,τι ήταν οι πέρσινες αντίστοιχες για την πρώτη εξαμηνία του χρόνου. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι γύρισαν την πλάτη προς την Δεν είναι Κύπρο. Θέμα γύρισαν την πλάτη, αφού δεν υπάρχουν οι απευθείας πτήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον και θέμα κόστους να ταξιδέψει σε διακοπές στην Κύπρο. Μάλιστα. Οι Κύπροι πού επιλέγουν να πάνε, κύριε Παπαχαραλάμπους, διακοπές? Και εκεί τα νούμερα είναι σταθερά. Με μεγάλη διαφορά η πρώτη αγορά είναι η Ελλάδα, πρώτος προορισμός. Και εκεί είμαστε περίπου στο 35% σχεδόν όσο αφορά τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό. Και από εκεί και πέρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η Ευρώπη μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν περίπου το 85% των ταξιδιών των Κυπριών στο εξωτερικό. Μάλιστα. Τη μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό είναι λογικό βεβαίως. Ναι, ταξιδεύουν οι Κύπροι φέτος, γιατί διάβαζα και μείωση στα ταξίδια των Κυπρίων. Κοιτάξτε, οι αριθμοί διαφοροποίησης από πέρσι είναι τόσο μικρές που σαφέστατα μπορεί να είναι και μέσα στο στατιστικό λάθος. Τα υφιστάμενα νούμερα δείχνουν ότι υπάρχει ουσιαστικά μέχρι σήμερα μία μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι στο σύνολο, αλλά είναι πολύ μικρές οι διαφοροποίησεις σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα ταξίδια των Κυπρίων αναμένονται στον Αύγουστο, κύριε Παπαχαραλάμπους? Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος μαζί συνήθως έχουν περίπου το 35% των ταξιδίων των Κυπριών. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον, οι ψηλοί μήνες είναι μεν αυξημένοι, αλλοί μόνο οι καλοκαιρινοί μήνες, αλλά οι διαφοροποιήσεις δεν είναι τόσο έντονες όσες για παράδειγμα βλέπουμε σε άλλους προορισμούς ή όσο βλέπουμε δυστυχώς στον εισερχόμενο τουρισμό, γιατί εκείνο είναι ίσως το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί τα νούμερα είναι καλά να τα βλέπουμε, τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις και όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς διορθώνουμε κάποιες αδυναμίες για να ξεφύγουμε από αυτά, γιατί μην ξεχνάτε
όταν μιλούμε για αφήξεις, αν η μέση αφήξη διαμονήματων κάποιου μειωθεί κατά 10%, αντιλαμβάνεστε ότι οι αφήξεις μπορεί να παρουσιάζονται ίδιες, αλλά μειωμένα έσοδα. Η διαμονή είναι 10% λιγότερη. Άρα υπάρχει μείωση και στα έσοδα και σε οτιδήποτε άλλο. Άρα ο προορισμός των Κύπρων είναι και πάλι Ελλάδα. Κερδίζει και πάλι Ελλάδα, κύριε Παπαχαραλάμπους. Δεν ξέρω βέβαια με τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί και στην Ελλάδα και της διαμονής και των εισιτηρίων, αλλά και των, ακόμη και των εισιτηρίων στα πλοία, στα καράβια που μπορεί πολλοί Κύπροι να χρησιμοποιούν, εάν συνεχίσουν να καταγράφεται αυτή η αύξηση, αν τελικά οι Κύπροι θα παραμείνουν έτσι πιστοί στην Ελλάδα και δεν επιλέγουν άλλους προορισμούς. Οι σημερινές τάσεις δείχνουν ότι παραμένουν και αυτό έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια. Παρότι έχουν αυξηθεί και τα ταξίδια σε άλλους προορισμούς, αποφελούμενοι και οι Κύπροι της καλύτερης συνδεσιμότητας που έχει πλέον η Κύπρος. Ποιος είναι ο δεύτερος προορισμός που επιλέγουν οι Κύπροι? Το Ηνωμένο Βασίλειο. Και στην Ευρώπη, άλλη χώρα εκτός από Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί και πέρα στη σειρά είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία. Αυτές είναι οι χώρες που λαμβάνουν τα υψηλότερα νούμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαχαραλάμπους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα και πάλι πίσω στη συνέχεια.